κομμάτι κρασιού. Και τότε γίνεται ένα υπέρτατο θαύμα και μεταφέρεται το πνευματικό κομμάτι που μπαίνει μέσα μας, η χάρη που έχει ο Σταυρός. Γιατί μόνο ο Χριστός έφερε την χάρη. Πουθενά άλλο δεν υπάρχει χάρη. Και κανένας δεν είναι άξιος να πάρει χάρη αν δεν ταπεινωθεί. Μπορεί να πει κάποιος να πάει στον Χριστό και να πει: Κύριε, εγώ θέλω να με σώσει, αλλά δεν είμαι αμαρτωλός. Δεν πιστεύω στην αμαρτία. Μπορεί να το σώσει. Τι μπορεί να το σώσει. Για να σωθείς πρέπει να πεις: Ναι, Κύριε, είμαι αμαρτωλός και ταπεινώνω. Και τότε γίνεσαι άξιος να πάρεις τη σωτηρία. Έτσι είναι και η θεϊκή χάρη του Σταύρου. Κανένας δεν μπορεί να πάρει αν δεν αδειάσει τον εαυτό του. Είναι μια στάση πνευματικής ταπείνωσης. Και όσο εμείς ξέρουμε να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας, μετά ο Θεός μας υψώνει. Γιατί διοχετεύεται μέσα η χάρη που έχει προσφορά του Ιησού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός επάνω στον Χριστό έχει μεγαλύτερα επίπεδα χάρης. Και ο Θεός κοιτάει το έργο του στη ζωή μας, κοιτάει τη στάση μας στη ζωή μας και μας οδηγεί στο σωστό σημείο με ταπείνωση για να μπορούμε να λαμβάνουμε από το μέτρο που Εκείνος μας δίνει στη ζωή μας. Γι' αυτό λέμε είναι ένα κορυφαίο κλειδί η σύνδεση με την προσφορά του Ιησού Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό οδηγούμε τους ανθρώπους να πάρουν από το σώμα του και το αίμα του και να συνδεθούν με την αιώνια χάρη του Θεού. Αυτό μας συνδέει με το Πνεύμα, αυτό μας συνδέει με τον Λόγο, η θαυμαστή χάρη που δίνει ο Χριστός στη ζωή. Και στους ταπεινούς δίνει χάρη. Τι είναι ταπείνωση? Ένα συνειδητό άδειασμα στο Λόγο του. Ένα συνειδητό άδειασμα στην προσφορά του. Και τότε πλουτίζουμε από χάρη. Και αυτή η χάρη μας υψώνει πραγματικά και ντυνόμαστε την αλήθεια και την αλήθεια. Δηλαδή, σπουδαία αποστολή στη ζωή μας. Είμαστε διαχειριστές της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος μας έδωσε τα κλειδιά της Βασιλείας. Να μπορούμε να λύσουμε και να λύσει ο Θεός. Αν εμείς κρατήσουμε, θα κρατήσει και ο Θεός. Είναι λογικό. Αν εμείς λύσουμε διαπίστεως, θα λύσει και ο Θεός τη ζωή μας. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέμε τα πάντα συνεργούν στο Θεό. Και το είπαμε και την Τετάρτη ένα σπουδαίο μήνυμα. Σας άρεσε? Ο Ιώβ πήρε μεγάλες ευλογίες από το Θεό. Πολύ μεγάλες ευλογίες. Υπέρτατες. Και μετά ο Θεός επέτρεψε στον διάβολο να τον πειράξει. Και είπαμε ποια ήταν η αμαρτία του Ιώβ. Στεκότανε για τα παιδιά του. Έκανε θυσίες για τα παιδιά του. Αλλά έπεσε σε μια αυτοδικαίωση έργο ο Ιώβ. Δεν στεκόταν όσο έπρεπε για τον ίδιο τον εαυτό του στο Θεό. Αυτό ήτανε. Και επειδή πήρε μεγάλη ευλογία, το φως του Θεού τον έλεγξε πολύ δυνατά. Που σημαίνει για όλα τα επίπεδα υπάρχει φως από τον Θεό. Όποιος πάρει πολύ, ο Θεός θα τον εξετάσει πολύ. Γι' αυτό επέτρεψε, και όταν λέω στο τέλος ταπεινώθηκε και έβγαλε αυτή την αυτοδικαίωση, τότε ο Θεός του τα έδωσε όλα. Γιατί ο Ιώβ αγαπούσε πραγματικά τον Κύριο. Και κάθε ένας που αγαπάει τον Κύριο, στο τέλος ο Κύριος θα κάνει υπέρτατο θαύμα. Γιατί ο Θεός είναι καλός Θεός, μας αγαπάει. Που σημαίνει πρέπει να δεχτούμε την παιδεία του Θεού με όλα τα επίπεδα με αγάπη προς τον Κύριο. Γιατί η αγάπη για τον Θεό είναι ένα σπουδαίο κομμάτι, γιατί ο Θεός πραγματικά μας αγαπάει. Τόσο πολύ μας αγάπησε, ώστε χάρισε ο Χριστός στη ζωή μας. Για να έχουμε αληθινή χάρη από τον Κύριο στη ζωή μας. Γι' αυτό το να είμαστε παιδιά του Θεού, να υπηρετούμε τη Βασιλεία είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Κάτι πολύ ένδοξο και πρέπει να στραφούμε στον Κύριο, να έχουμε χρόνο με τον Θεό. Να έχουμε χρόνο με τον Κύριο. Να ζητήσουμε τον Κύριο προσωπικά. Γιατί ο Ιώβ έκανε θυσίες για τα παιδιά του, τα έκανε όλα. Ίσως παραμένει σε τη σχέση του ο ίδιος με τον Θεό και στεκόταν μόνο από τη δικαιοσύνη από αυτά που έκανε ο Ιώβ. Και αυτό λέγεται δικαιοσύνη έργο. Και καμιά δικαιοσύνη έργο δεν μπορεί να ευχαριστήσει τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλές φορές έρχομαι στην Εκκλησία που έχουμε κάθε μέρα έρχομαι. Έχουμε πολλά αιτήματα εδώ πέρα. Και προσεύχομαι για τα αιτήματα. Και έχω αισθανθεί το Άγιο Πνεύμα να μου λέει: Μην πηγαίνεις στα αιτήματα, αλλά πρώτα σε μένα. Μίλα πρώτα σε μένα, γιατί είχα τη συνήθεια να πηγαίνω στα αιτήματα. Έλα σε μένα, γιατί ο Θεός δεν είναι ένα αίτημα, είναι κάποιος που θέλει να μας ακούσει. Θέλει να του μιλήσουμε, θέλει να διαπραγματευτούμε μαζί και μετά θα μας δώσει εκείνος υπηρεσία για τα αιτήματα, αγάπη για τα αιτήματα, αγάπη για τους ανθρώπους, καθώς εμείς καλλιεργούμε τη σχέση με τον ίδιο τον Θεό. Πρέπει να γνωρίσουμε τον Θεό σε μεγαλύτερα επίπεδα χάρη, γιατί ο Θεός είναι κάποιος
που έχει ενδιαφέρον πολύ στη ζωή μας. Και μπορούμε να τον γνωρίσουμε γιατί το αίμα του Ιησού μας δίνει το δικαίωμα να μπορούμε να σταθούμε στην κοινωνία μαζί του και να διαπραγματευτούμε πραγματικά το πρόσωπό του απλά στη ζωή μας. Ο Θεός θέλει να ακούσει τη φωνή μας. Όσοι είναι, ας πούμε, βλέπω τη μητέρα μου. Τώρα μεγάλωσα. Πηγαίνω στο σπίτι για να μένω στο μπαλκόνι. Πού είσαι, έφαγες, τι έκανες, η μάνα. Το ενδιαφέρον της μάνας ή του πατέρα για το παιδί. Που σημαίνει έτσι είναι και ο πατέρας ο ουράνιος. Θέλει να ακούει τη φωνή μας. Θέλει να του μιλάμε μαζί προσωπικά. Θέλει να κάτσουμε να τα πούμε. Θέλει να έχουμε ταμείο μαζί του. Να διαπραγματευτούμε, να το ανοίξουμε, να κάτσουμε εκεί, να αισθανθούμε όμορφα, φιλικά με τον Θεό. Γιατί είπαμε ο Θεός είναι πατέρας της ζωής μας και θέλει προσωπική σχέση μαζί του. Για να μπορούμε να πάρουμε ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό στη ζωή μας. Ευχαριστώ τον Θεό. Γιατί ο Κύριος μας ανεβάζει σε μεγαλύτερα επίπεδα χάρης απλά στο όνομα του Ιησού. Και η Εκκλησία του Θεού είναι κάτι πολύ ένδοξο, η ζωή μας είναι κάτι πολύ ένδοξη. Δεν μπορεί ο διάβολος να την νικήσει, δεν μπορεί το σύστημα του κόσμου να την νικήσει, γιατί ο Κύριος το είπε, οι πύλες του Άδη δεν θα υπερισχύσουν. Δεν μπορεί. Γιατί κρατάμε την αλήθεια του Θεού. Κανένα πρόβλημα, καμιά ασθένεια δεν μπορεί να νικήσει τη ζωή του παιδί. Κανένα. Αρκεί να κτίσουμε τη ζωή μας πνευματικά πάνω στην αλήθεια και να πάρουμε ιδιαίτερη χάρη του Κύριου στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το Ευαγγέλιο, είναι σπουδαίο. Αγαπάμε το Ευαγγέλιο. Αγαπάμε τον Λόγο του Θεού. Έχει να μας πει σπουδαία πράγματα ο Θεός. Σπουδαία πράγματα. Θέλει να μας πει το ποιοι είμαστε μέσα στον Χριστό. Δεν το έχουμε καταλάβει. Ξέρεις τι είναι να είσαι πρέσβης του Θεού. Πρέπει να λειτουργούμε σαν πρέσβης. Να είμαστε μάρτυρες του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος μας βοηθάει να καταλάβουμε τα προνόμια, τα πνευματικά, γιατί μας τα έχει δώσει όλα κατά χάρη Χριστού. Έχουμε θέση μέσα στον Χριστό Ιησού. Γι' αυτό λέμε η Εκκλησία του Θεού δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία. Οι θρησκείες είναι θρησκείες. Έχει σχέση πνευματική με τον ίδιο τον Θεό. Με τον ίδιο τον Κύριο απλά στη ζωή μας. Γι' αυτό είναι που μας ενώνει με τον Θεό να έχουμε προσωπική σχέση μαζί του και να βρίσκουμε ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό στη ζωή μας. Ευχαριστώ τον Θεό. Έτσι γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη ότι οι προσευχές των Αγίων είναι σε χρυσές φιάλες. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού ότι αν σπείρεις τον Κύριο υπακοή θα τον βρεις στη ζωή σου. Αν σπείρεις προσφορά θα τον βρεις στη ζωή σου. Αν σπείρεις προσευχή κοινωνία θα τον βρεις στη ζωή σου. Το υπόσχεται ο Κύριος. Να κάνει τα σπίτια μας να καταλάβουν τον ζωντανό Θεό. Να κάνει τους ανθρώπους να καταλάβουν ο Θεός λύνει. Ο Θεός λύνει. Αυτός λύνει. Αυτός είναι το υπέρτατο πρόσωπο. Και έχουμε τόσο ανάγκη να λύνει ο Θεός, να μας λύνει. Έχουμε ανάγκη να μας λύνει. Γιατί ο Θεός λύνει. Κανένας δεν λύνει. Και όταν ο Θεός λύνει, τότε ανοίγουν άλλα επίπεδα φωτισμού. Άλλα επίπεδα χάρης. Ο Θεός λύνει. Και τι είναι αυτό που κάνει τον Θεό να λύνει, η στάση ταπείνωσης, πίστεως και σεβασμού στο έργο του Ιησού Χριστού για να μπορεί ο Θεός να λύνει. Και όταν ο Θεός φύσηξε στον Ισραήλ, τα ορτίκια πήγαν στο στρατόπεδο. Διέταξε τον άνεμο και έφερε τα ορτίκια και φάγανε κρέας. Τόσο κρέας οι Ισραηλίτες που κοντέψανε να σκάσουν. Τόσο πολύ κρέας. Φύσηξε ο Κύριος κατά τον λόγο του. Και τα ορτίκια ήρθανε επάνω στον Ισραήλ. Ας φύγουμε από την προσπάθεια και ας σταθούμε πιο πολύ στον ίδιο τον Κύριο. Ας σταθούμε πιο πολύ στον ίδιο τον Κύριο. Ας τον εξητήσουμε πιο πολύ τον ίδιο τον Κύριο και εκείνο σίγουρα έχει για μας μεγαλύτερα επίπεδα χάρης. Έχεις δικαίωμα. Έχω δικαίωμα να εξητήσουμε πιο πολύ τον Θεό στη ζωή μας. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ομορφιά ο Κύριος στη ζωή μας γιατί είναι μια ύπαρξη πνευματική που θέλει να διαπραγματεύεται προσωπικά στη ζωή. Αυτό είναι το μεγαλείο του Θεού. Είναι δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Μπορεί ο καθένας να τον έχει προσωπικά. Μπορεί ο καθένας να τον έχει με τον δικό του τρόπο. Μπορεί ο καθένας να τον έχει συντροφιά προσωπικά στη ζωή του και να τον απολαύσει και να τον αφήσει να εργαστεί απλά στη ζωή του προσωπικά και θα βρει ιδιαίτερη χάρη των Θεών στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να κρατήσουμε αυτό το λόγο που είναι σπουδαίος λόγος, ευλογημένος λόγος και μας δίνει πραγματικά να καταλάβουμε τη θέση μας μέσα στον Χριστό και μέσα στην πνευματική εκκλησία του Ζωντανού Θεού που είναι σε όλο τον κόσμο.
Έτσι και σήμερα υπάρχει ένα πνευματικό συγκρότημα σε όλο τον κόσμο που δεν νικέται, δεν πέφτει, δεν καταστρέφεται η Εκκλησία του ζωντανού Θεού, γιατί είναι πνευματική. Και το πνευματικό είναι πνευματικό και δεν μπορεί τίποτα να το νικήσει στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Και να ψάλλουμε ένα ωραίο ύμνο, το νούμερο 2 που είναι σωτή.